Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Από τις ευκαιρίες που προσφέρετε εσείς του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία να αρπαχτεί για να σωθεί από τις τροπολογίες σας. Και θέλετε να είστε και αντιπολίτευση αξιωματική, ως ο νούπο, που το λένε μετρήσεις. Μη και δεν έχει βοήθεια η Νέα Δημοκρατία να τα βγάλει πέρα. Το σύστημα, το ωραίο, σας έχει φέρει σε μια κατάσταση να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Και να μιλάτε εδώ αντιστασιακά και σε υψηλούς τόνους υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ του λαού και μια ανάπτυξη του λαού, εσείς που έχετε ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Μα πού να αρχίσω τώρα δηλαδή εγώ? Να αρχίσω τα μαθήματα που δεν δεχόμαστε από την άκρα δεξιά? Εδώ έχετε δεχτεί ψήφους. Σε έχετε νομιμοποιήσει. Σου έχετε βγάλει και από τη φυλακή, μη δεν προλάβουν να ψηφίσουν. Με ειδικές αποφάσεις. Και με πρωτοβουλίες. Υπέρ ποιού μιλάτε τώρα, για ποια ανάπτυξη μιλάτε? Για να καταλάβω. Το ότι η ανάπτυξη είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου είναι ηλίου φαϊνότερων και δεν χρειάζεται κανένας να είναι ούτε οικονομολόγος, ούτε ειδικός, ούτε να έχει μελετήσει τον μαρξισμό για να το καταλάβει. Μας λέτε ότι θα... Ο Ντράγκη, τι είπε ο Ντράγκη? Ο Δράκουλας, τι λέει αυτή τη στιγμή? Και ο Δράκουλας είναι ο πόλεμος, όχι ο Ντράγκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντάξει πολεμικό προϋπολογισμό. Πολεμικό προϋπολογισμό. Ξέρετε, σε κανένα πόλεμο και δι πόλεμο, όχι πατριωτικό και αμυντικό. Όχι, αφήστε τα αυτά. Δεν θα πω εγώ λενινιστικά πράγματα τώρα. Σας πω απλά. Ξέρετε κανένα πόλεμο που να μην τον έχουν πληρώσει με το αίμα τους οι λαοί όταν τον κάνουν τα μεγάλα συμφέροντα? Σαν τους υπεριαλιστικούς πολέμους που έχουν ανοίξει και στο βορρά και στο νότο. Με υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Στα σοβαρά. Ποιοι? Εσείς που έχετε τόση ευαισθησία που χειροκροτούσατε στο εδώ κοινοβούλιο τον Αζωφίτη. Τον Αζωφίτη. Εγώ τον χειροκρότησα. Το κουκουέ. Εσείς που αναγνωρίζετε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Με ευρωπαϊκά στοιχεία. Όχι δικά μου. Δημοσιευμένα στο δικό σας Euronews, στα δικά σας πολίτικο, σε αυτά που ακούτε και αναπαράγετε. Και με την ευκαιρία άξιος και όχι αξιός το πρακτορείο το καινούριο που είναι της μοδός. Για να εξυπηρετήσετε ευρωπαϊκά συμφέροντα. Από την ελληνική λέξη λέει το πήρανε. Άξιοι είσαστε. Δεν μου λέτε ποιον υπηρετούν όλα αυτά. Στα σοβαρά, ένας Ισραηλινός νεκρός, 25 Παλαιστίνοι είναι η απάντηση νεκροί. Ένα προς 25. Και αυτό το θεωρείτε νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα? Δεν ανοίγεται μια συζήτηση πλατιά για όλα αυτά? Για μια σφαγή, για μια γενοκτονία που γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή και δεν είναι τωρινό. Είναι μέτωπο που έχει ανοίξει το 48. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία δεν είναι τωρινό. Είναι μέτωπο που έχει ανοίξει το 14. Όλοι οι συγκυβερνήσαντες μέχρι σήμερα. Οι συγκυβερνήσαντες που κόπτεστε σήμερα για τη μοναχικότητα της Νέας Δημοκρατίας του 41% της έχει γίνει στατιστικά το μισό. Στα σοβαρά. Αυτό σχετίζεται με την ανάπτυξη. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το εκφράσω εγώ υποκειμενικά ως διατύπωση, διατηρεί στο ακέραιο να είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο υπερασπίζεται το δικαίωμα του εργαζόμενου λαού, της λαϊκής οικογένειας, στην αυτοάμυνα απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι μια κυριολεκτική επίθεση, η οποία διευκολύνει, παρέχει διευκολύνσεις στο πώς θα χειριστεί τα κονδύλια και τα κεφάλαια και τις συμπράξεις με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο του πολεμικού προϋπολογισμού ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό είναι όλο. Να σας πω εγώ τι πάνε να πει επένδυση για στο μέλλον. Και πατριωτισμός αν αγαπάτε. Και ό,τι άλλο έχει χρησιμοποιεί εδώ μέσα ως μεγαλοστομία. Θα σας πω. Έχετε άνθρωπο εργαζόμενο, όσα λεφτά και να του δώσετε, ο οποίος έχει τέτοιο συγκοινωνιακό σύστημα στην Αττική, που περιμένει μια μισή ώρα για το πήγαινε και μια μισή ώρα για το έλα, στη δουλειά του χώρια ο χρόνος που θα πάει και θα έρθει. Συν το 8ωρο. Ποια μιλή θα του δώσετε?
Έχετε πάει να περιμένετε σε στάση μια μισή ώρα να έρθει το λεωφορείο. Στην Αττική, που λέμε όλοι ότι συγκροτείται από το περίπου ίμιση του πληθυσμού. Ποια επένδυση θα γίνει στις συγκοινωνίες που να μην είναι ιδιωτικών συμφερόντων? Ποια? Θα κάνετε σύμπραξη με ποιους? Θα βάλετε πόσα λεωφορεία, πόσο θα κοστίσει? Τι έχετε προβλέψει γι' αυτό? Τίποτα. Να μην μείνω στις γενικές συγκοινωνίες. Να πάω στις ειδικές συγκοινωνίες που κόπτεστε για τα παιδιά, για τα ψηφιακά σχολεία. Που όπου πετάνε τα ψηφιακά σχολεία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεν μου λέτε πώς πάνε και πώς έρχονται τα παιδιά με μεγάλες μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία στα σχολεία? Μπορείτε να φανταστείτε ότι έχετε επενδύσει σε ιδιωτικό κύκλωμα να σας πηγαίνει για να σας φέρνει τα ανάπηρα παιδιά αυτού του τόπου, τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, με νοητική στέρηση, σε ιδιώτη? Και ο ιδιώτης όταν θα φτιάξει πρόγραμμα, πείτε μου, αν θα φτιάξει πρόγραμμα, κύριε Υπουργέ, ο ιδιώτης, ως καλός επιχειρηματίας, για το πώς θα πάει το ανάπηρο παιδί στο σχολείο, θα το φτιάξει με τι κριτήριο? Δεν θα το φτιάξει με κριτήριο το κέρδος του. Άρα το δρομολόγιο θα είναι με βάση όχι τα παιδιά, όχι τις επιστημονικές ανάγκες, όσα πόσα παιδιά υπάρχουν στη διαδρομή του, αλλά ποια είναι η συντομότερη διαδρομή. Θέλετε να σας πω αποτελέσματα συγκεκριμένα αυτή τη μη επένδυση που έχετε κάνει? Υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε καν στο σχολείο, γιατί με ανειδίκευτο προσωπικό που έχει ο ιδιώτης που κουβαλάει τα παιδιά, τον πήρε ο πόνος ξαφνικά και έγινε επιχειρηματίας μεταφοράς αναπήρων παιδών. Έτσι καλύπτεται, με τέτοιες επενδύσεις. Τα αποκλείει γιατί δεν είναι συνεργάσιμα. Ποια? Τα παιδιά με ειδικά προβλήματα. Δεν είναι συνεργάσιμα. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο, διότι το λεωφορείο που έχει ο ιδιώτης δεν μπορεί να πάρει αμαξίδια. Και εσείς μου λέτε ότι θα αντιμετωπίσετε τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους γονείς, τις οικογένειες που φέρουν αυτό το βάρος στην πλάτη τους. Σε εποχές που δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μονιμότητα στη δουλειά, δεν υπάρχει σταθερότητα, με κάτι ψωραυξήσεις εδώ, με κάτι επιδοματάκια εκεί, και θα μου μιλάτε για μεγαλεπίβολες, τρομακτικές επενδύσεις του Ταμείου Δημοσίων. Ποιες επενδύσεις δημόσιες? Έχετε χάσει την αίσθηση του δημοσίου. Δημόσιο είναι το συμφέρον που ιδιωτικώς εκμεταλλεύεστε. Και δεν είναι χωράφι ο τόπος. Δεν είναι γη για να τη δώσετε αντιπαροχή. Πολιτών δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να χτίσετε πολυκατοικίες παρά μόνο επί πτωμάτων. Και λέτε για έναν πόλεμο που έλαχε. Ποιος έλαχε, αφού συμμετέχετε στον πόλεμο? Και στον έναν και στον άλλον. Σας ενδιαφέρει στα αλήθεια η επίλυση μεγάλων ζωτικών προβλημάτων στον τόπο, που είναι η αντιμετώπιση της επιβίωσης, της ζωής και της ποιότητας του εργαζόμενου λαού? Μπαινοβγάζετε τη λάρκο στο στόμα σας, μη έχοντας την παραμικρή τσίπα για κάτι που αναγνωρίζετε, όπως συμβαίνει και με το λιγνίτι. Απολιγνητοποίησετε μια ολόκληρη περιοχή. Ζούμε σε μια χώρα λοιπόν που δεν σας νοιάζει τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ψάχνετε να βρείτε καμιά θέση εδώ, σε κάτι σε δασαρχείο από εκεί και κάτι παραπέρα, με κάτι ψιγουλάκια για να ησυχάσετε το θεριό. Λοιπόν, όσο υπάρχει κουκουέ, το θεριό δεν πρέπει να ησυχάσει. Και το θεριό είναι ο λαός και οι ανάγκες του. Και έχει αρχίσει πολύ καλά πια, και αυτό σας ανησυχεί, γι' αυτό και επιτίθεται ο Άδωνης, ο καθένας από εσάς, με διάφορες σταλινοβρωμοσοβιετολογίες, που τις βρίσκει και τις κουβαλάει εδώ μέσα, ως συκοφαντία, θυμίζοντας άλλες εποχές, πριν από λίγα μόλις χρόνια εδώ μέσα, όταν το λεξιλόγιο ήταν από την Μπουζού, και εγώ δεν ξέρω πού αλλού, από τα Χρυσαυγητόπουλα, που φρόντισαν να έχουν και διαδόχους εδώ μέσα. Έχετε δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα στο λαό ότι μπορείτε να του λέτε φούμαρα. Θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις, θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά, θα γίνουν όλα τέλεια, και στην πραγματικότητα τον έχετε φύσει από κάτω να αντιμετωπίζει μόνος του το κέρδος που του βαράει την πόρτα ως εφιάλτης. Αυτή είναι η διαφορά του κουκουέ από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και δεν έχει τίνει χείρα βοηθείας και δεν πρόκειται να την τίνει ποτέ. Μηδέν είναι η στήριξη. Για μη μου μιλάτε για μέσους και ανώτερους και κατώτερους μισθούς και πότε θα τους πετύχετε και θα τους φτιάξετε, διότι η ηλεκτρονική σελίδα του Euronews σας, το οποίο σημειωτέων οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν για την ενημέρωση, λέει ότι για να ζήσεις αυτή την βρώμικη, αφιλόξενη, αδιάβατη, ήδη
θρήσκουσα Αθήνα, την πρωτεύουσα αυτού του κράτους. Ένας καλός μισθός αξιοπρεπής είναι minimum 2.250 μεικτά. Έτσι και με ακούσει κανένας, τώρα θα πάρουμε τις ντομάτες. Και ειδικά εσείς να καυχέστε ότι θα πετύχετε κάποια στιγμή τον καλό μέσο μισθό και αυξήσετε τον κατώτατο. Μιλάτε για τα προβλήματα των επιχειρηματιών και δεν μιλάτε για το τι αγοραστική δύναμη έχει σήμερα ο Έλληνας πολίτης που του πετάτε τις επενδύσεις και τις συνεπενδύσεις με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και συμφέροντα. Ποια είναι η αγοραστική του δύναμη το 2024? Είναι minimum 20 χρόνια πίσω. Άντε κατά τα στατιστικώς λεγόμενα είναι η αγοραστική του δύναμη πίσω στο 2008. Και αυτοί οι άνθρωποι, αντιμέτωποι, οι εργαζόμενοι καθημερινά εδώ που βαστάνε τον τόπο όρθιο, πρέπει να ακούνε ότι τους φέρνεται και πορτοκαλί ρεύμα, λέει τώρα. Τους φέρνεται δηλαδή ένα ακόμα παιχνίδι στο τζόγο και στο χρηματιστήριο. Υπό την προϋπόθεση του πότε θα το χρησιμοποιούν. Μα δεν ξέρουν πότε δουλεύουν. Δεν ξέρουν πότε το παιδί τους θα πάει στο σχολείο. Δεν ξέρουν πώς θα επιζήσει το παιδί τους με ειδικές ανάγκες. Δεν ξέρουν αν υπάρχει συγκοινωνία και για τα παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες σε περιοχές. Δεν υπάρχει, μωρέ τσίπα. Εδώ δωρεές σας κάνουνε για ασθενοφόρα και δεν έχετε οδηγούς. Το ειδικό σχολείο στο Εγάλεο έχει κάνει αίτημα για 23 βοηθούς παιδιών. Ξέρετε πόσους έχετε διορίσει εκεί? 7. Από τους 23. Επιστημονικό προσωπικό να πληρώνετε. Μονιμοποίηση ανθρώπων που τους έχετε αναπληρωτές επί 20 ετία. Πού στον κόρακα είναι αυτή η λαμπρή ανάπτυξη? Τι ελπίδες θα έχει ένας άνθρωπος που πήγε και έγινε καθηγητής και μένει αναπληρωτής καθηγητής στα ΤΕΗ, αναπληρωτής καθηγητής στη μέση εκπαίδευση 15, 20 χρόνια. Τι μέλλον να έχει μπροστά του? Γιατί να μην πάρει το ονοματιόν του? Δεν έχετε ανάπτυξη που έχει κατεύθυνση στον άνθρωπο. Δεν έχετε ανάπτυξη στις βασικές του ανάγκες. Γιατί δεν είστε κομμουνιστές, γιατί δεν πιστεύετε στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό και γιατί δεν μπορείτε να πιστέψετε στα μέσα παραγωγής που πρέπει να τα έχουν αυτοί που τα δουλεύουν και γιατί δεν μπορείτε ούτε καν να διανοηθείτε ότι χωρίς κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό δεν μπορεί να ζει σε μια χώρα που έχει τη λίμνη Ιωαννίνων και την ίδια ώρα που έχει τη λίμνη Ιωαννίνων τα Γιάννενα και διψάνε και πνίγονται στην πλημμύρα. Πάτε να το εξηγήσετε. Τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη? Πάτε να το πείτε στους πληθυσμούς. Τι μέτρα έχετε πάρει τόσα χρόνια για να μην πνίγεται και για να μην πεθαίνει η Λάρισα, η Καρδίτσα, ο Βόλος? Και μετά θα πατάξετε το κυνήγι του εμπόρου που φαίνει μήλα Τουρκίας και τα παρουσιάζει για μήλα Πηλίου. Και σωθήκαμε. Καθίστε και αναλογιστείτε ότι όταν μιλάτε ανάπτυξη, ο λαός αρχίζει σιγά σιγά και το ακούει. Γι' αυτό και πληθαίνει τις τάξεις των αγωνιστών του ΚΚΕ και του εργατικού κινήματος. Κάθε φορά που ακούει ανάπτυξη, λέει: «Όχ, Παναγία μου, τι θα με βρει τώρα? Και πώς θα με φάει αυτός που θα έρθει να κάνει ανάπτυξη δίπλα μου, όπως έγινε σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα να αποβιομηχανοποιηθεί, να αποαγροτοποιηθεί, να μην έχει καν αποθήκες για τα πράγματα που παράγει και με ένα εφοπλιστικό κεφάλαιο ισχυραστρίτων συμφερόντων». Σας ευχαριστώ.